Καλωσορίζω την κυρία Τσούμπα, Χουστουλάκη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, κύριε Σιλιγάρδο. Χαίρομαι γιατί έχω να σας δω πολύ καιρό. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε μέσα στο 2013, στην καινούργια χρονιά. Όντως. Και χαίρομαι γιατί έχουμε πλέον αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Σας θεωρώ συνεργάτες της εκπομπής, τη στήλη που έχει να κάνει με τα φιλοζωικά. Και πραγματικά νομίζω ότι είναι σπουδαία η επικοινωνία μας. Να πω ότι μαζί μας είναι και η κυρία Ραχώνη σήμερα, η κυρία Βασιλική Ραχώνη, εκπαιδευτικός. Καλώς ήρθατε, είναι η πρώτη φορά που είστε κοντά μας. Και με τη δική σας την συμβολή θα κάνουμε ακόμα μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα και ουσιαστική συζήτηση. Να κάνουμε μια ανασκόπηση πολύ γρήγορη πώς έκλεισε το 12 και πώς αρχίζει το 13 στα θέματα τα οποία διαχειρίζεστε. Ναι, εμείς είμαστε θεσμικό όργανο σαν ζωφόρος, οπότε διαχειριζόμαστε τα θέματα του Υπουργείου και των φορέων όπως είναι η Περιφέρεια, η Δήμη, προκειμένου να έχουμε ένα αποτέλεσμα στην εφαρμογή του νόμου 4039, που είναι ένας πρωτοπόρος νόμος γενικά στην Ευρώπη, μπορούμε να πούμε. Ήταν μια επικοδομητική χρονιά. Κάναμε επαφές με σχολεία, είχαμε επαφές με δήμους. Ας πούμε, ο Δήμος Μαλευζίου ξεκίνησε το πρόγραμμα, ο Δήμος Χερσονήσου ξεκινάει το πρόγραμμα για τις στηρώσεις και λοιπά, για την αντιμετώπιση του θέματος των αδέσποτων. Τώρα το 2013 μπαίνει δυναμικότερα στο πρόγραμμα, με την Ομοσπονδία να έχει ήδη κάνει την πρώτη της επαφή με το Υπουργείο Παιδείας για κάποια θέματα τα οποία μπορεί να μας αναφέρει και η κυρία Ραχώνη. Στα πλαίσια του νόμου 4039 στο άρθρο 18 μιλάει για ενημέρωση του κόσμου. Εκεί κάναμε μια καλή συνεργασία. Θα ενημερωθεί μέσω του Υπουργείου Παιδείας όλη η εκπαιδευτική κοινότητα στη Δυτική Ελλάδα, σε κάποια νησιά κλπ. Με δικές μας πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας. Έχει βγει ένα σποτάκι το οποίο κάποια στιγμή πιστεύω θα παίξει εδώ για να ενημερώσει όλη την Ελλάδα μέσα από το Υπουργείο, με οδηγίες του Υπουργείου πάντα. Επίσης οι τροπολογίες του νόμου 4039 εντός Φεβρουαρίου που θα ψηφιστούν στη Βουλή συγκυρώνοντας τι αφορούν οι τροπολογίες αυτές? Οι τροπολογίες αφορούν κάποια κενά που είχε ο νόμος, κάποιες ασάφειες που τώρα πλέον πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν. Κάναμε την πρώτη συζήτηση και τη δεύτερη με το Υπουργείο. Και έτσι τώρα, ας πούμε, στο θέμα της κακοποίησης. Τι σημαίνει παθητική και τι ενεργητική κακοποίηση? Πρέπει να καταγραφεί στο νόμο, διότι ανάλογα με τη φιλοζωική κουλτούρα του κάθε αστυνομικού ή του κάθε εισαγγελέα, ερχόταν να λύσει το θέμα των διαφόρων προβλημάτων με τα ζώα, είτε συντροφιάς είτε παραγωγικά. Τώρα θα καταγράφονται αναλυτικά, 1, 2, 3, τι σημαίνει παθητική, τι σημαίνει ενεργητική κακοποίηση, τι σημαίνει ευζωία. Άλλο θέμα είναι, ας πούμε, το θέμα με το τσιπάρισμα των ζώων. Είχαν εξαιρεθεί επιμενικοί, για ποιο λόγο? Κάποια θέματα με την ελληνική αστυνομία που δεν είχε αναφερθεί μέσα στον νόμο πρέπει να αναφέρεται, ενώ είχε συμπληρωθεί τότε με μία εγκύκλιο. Πρέπει να μπει και αυτό μέσα. Είναι οι κυρώσεις για τους δήμους. Όσοι δεν έχουν προγράμματα πλέον θα πληρώνουν πρόστιμα. Διότι στο νόμο αυτό φαίνεται πώς τα εισπράττουν, όμως δεν το εφαρμόζουν, έτσι. Επίσης είναι η κατάρρευση του Προεδρικού Διατάγματος 400 κλπ. Εδώ τώρα, ναι, βλέπουμε ένα σποτάκι που παίζει σε διάφορα τοπικά κανάλια περισσότερο για το θέμα της υιοθεσίας μέσα από τα κοινοκομεία. Δεν χρειάζεται να παίρνουμε ζώα αγοράζοντάς τα. Υπάρχουν τόσα πολλά ζώα στηρωμένα, εμβολιασμένα, ελεγμένα αιματολογικά μέσα στα κοινοκομεία, που θα μπορούσαμε άνετα να κάνουμε να έχουμε αυτή την πρόσβαση και ειδικά στο κοινοκομείο Ηρακλείου, που είναι τόσο οργανωμένο. Εδώ είναι ένα σποτάκι που δείχνει ότι το ζώο μας πρέπει να στηρώνεται. Είναι η καλύτερη λύση για προβλήματα και υγείας του ζώου και της πολλαπλασιασμού και εγκατάλειψης και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να λύσει η στήρωση. Και πλέον είναι φτηνή. Δηλαδή, οι κτηνίατροι πλέον έχουν κατεβάσει τις τιμές, μπορούμε να κάνουμε άνετα τη στήρωση για να πόσο μην έχουμε προβλήματα. Πόσο κοστίζει μια στήρωση, κυρία Χουστουλάκη? Μπορούμε να βρούμε κτηνίατρο που θα μας στηρώσει το ζωάκι μας με 80, με 90, με 100 ευρώ.
Παλιότερα πόσο κόστιζε? Παλιότερα ήταν 250-300. Α, ήταν τόσο ακριβό. Κλπ. Αλλά τώρα υπάρχει μεγάλη, μεγάλη άνεση στο θέμα της στήρωσης. Δεν θα το σκεφτόμαστε καν. Και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πάλι ας έρχονται σε επαφή όλοι οι ιδιοκτήτες ζώων με εμάς και πάντα βρίσκουμε λύσεις με τους κτηνιάτρους και τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο. Πολύ σημαντικό κομμάτι το θέμα της στήρωσης. Να θυμίσουμε, κυρία Ραχώνη, ποιος είναι ο ρόλος της ζωοφόρος στο Ηράκλειο. Ναι. Η ζωοφόρος δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 2009 και μέσα από τις δραστηριότητες των μελών της, τη συνεργασία της με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, τη συνεργασία της με την Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, έχει στόχο να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό την οτροπία, την αντίληψη και την κουλτούρα των πολιτών απέναντι στα ζώα και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σχέση του ανθρώπου με τα ζώα. Έχει στόχο της να πιέσει την ελληνική πολιτεία για να πάρει κάποια μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση και γι' αυτό το σκοπό καταθέτει υλοποιήσιμες προτάσεις, επιστημονικά τεκμηριωμένες, αφού συνεργάζεται με διάφορους επιστήμονες και διανοούμενους και πολιτικούς. Στοχεύει στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, ώστε να αντιμετωπίζουν τα ζώα με τον απαραίτητο σεβασμό, όπως αρμόζει σε κάθε όν το οποίο περπατάει επάνω στη γη, και να το νιώθουν ότι είναι ένα όν το οποίο αισθάνεται, πονάει, όπως και εμείς. Και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Να δούμε λίγο την υπόθεση με τα βαρελόσκυλα και πόσο μας τιμά. Ναι, δεν μας αξίζει μια τέτοια εικόνα σαν Κρήτη. Στην Ικαρία κάνανε μια προσπάθεια αρκετά μεγάλη όλοι οι φορείς και αυτό έχει ξεπεραστεί. Δεν υπάρχουν πλέον βαρελόσκυλα. Εξάλλου τώρα στην τροπολογία του 40-39, στη νέα τροπολογία, μπαίνει και στο θέμα της ευζωίας και η μη αλυσόδεση. Δεν απαγορεύεται πλέον να προσδένονται τα ζώα γενικότερα. Πόσο μάλλον να είναι σε ένα βαρέλι δεμένα για πάντα, σε όλη τους τη ζωή, να είναι συναισθανόμενα όντα. Το βαρέλι, δηλαδή το μέταλλο, είναι καλός αγωγός της θερμότητας. Κρύο λοιπόν, πάγος το χειμώνα. Ζέστη. Και ζέστη, φούρνος το καλοκαίρι. Δεν είναι εικόνες, δεν είναι ζωή για ένα συναισθανόμενο όν αυτή. Υπάρχουν άλλοι τρόποι που μπορούν οι κτηνοτρόφοι μας να αποτρέψουν τα πρόβατα να περνάνε από τα διάφορα σημεία. Υπάρχουν οι πόρτες, οι κλειστές, υπάρχουν τα σειρματοπλέγματα, υπάρχουν κάνουν στην Ικαρία, έχουν κάνει σχάρες σε κάποια σημεία, είτε με πέτρες είτε με μέταλλο, ώστε τα πρόβατα φοβούνται να μπουν μέσα και δεν περνούν. Η εικόνα αυτή είναι παράνομη, είναι απάνθρωπη, πρέπει να εκλείψει και από την Κρήτη. Βαρελόσκυλα τέλος λοιπόν για την Κρήτη. Βέβαια, εδώ να πούμε... Οι εναλλακτικές, τις είπαμε, είναι ότι μπορούμε να βάλουμε... Όχι, πόσο εφικτές είναι οι εναλλακτικές? Είναι ανέξοδες καταρχάς. Το βαρέλι μπορεί να αντικατασταθεί με τρεις παλέτες ξύλινες που μπορεί ο κάθε κτηνοτρόφος να τις φτιάξει ώστε να μην έχουν κενά. Και επίσης για το σπιτάκι αυτό, αλλά για το θέμα της πρόσδεσης ή της ύπαρξης του ζώου θα μπορούσαν να μπουν... αυτά τα σειρματοπλέγματα ή αυτές οι σχάρες που έχουν κάνει στην Ικαρία. Αν δείτε, η Ικαρία στα βουνά πάνω είναι γεμάτη σχάρες, είτε πέτρινες είτε μεταλλικές. Για να μην περνάνε τα πρόβατα στα σημεία που δεν θέλουν οι κτηνοτρόφοι να περνούν. Δεν πρέπει να υπάρχουν εικόνες τέτοιες, γιατί μεταφέρονται και έξω πάρα πολλά blog sites, εφημερίδες και στην Ευρώπη και στην Αμερική μας καταδεικνύουν σαν κακοποιητές γενικότερα το ζώο εξαιτίας αυτών των εικόνων των βαρελόσκυλων. Είναι παράνομο. Η ποινή από θυροφυλακή, λιμενικό ή αστυνομία, αλλά και δημοτική αστυνομία, είναι 300 ευρώ κάθε φορά που θα βλέπουν ένα ζώο δεμένο στο βαρέλι. Βέβαια, πολλοί δήμοι δεν το έχουν εφαρμόσει αυτό, διότι από ό,τι μιλήσαμε και με κάποιους αρμόδιους, θεωρούν ότι πρέπει να κάνουν δημόσιες σχέσεις ακόμα και με αυτό το κομμάτι, το παράνομο. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να εκλείψει η εικόνα, είναι υπέρ όλων μας. Υπέρ της οικονομίας μας, υπέρ του τουρισμού μας, υπέρ της ηθικής μας, υπέρ
γενικότερα υπέρ της, του ανθρωπισμού μας. Πρέπει να εκλείψει. Το θέμα βαρελόχυλα είναι ένα θέμα στο παρελθόν. Τώρα, για το, να συνεχίσουμε για τις τροπολογίες εδώ. Άσχετα με την δυσμενή οικονομική κατάσταση που ζούμε, δεν πρέπει να, αυτό να μας φέρει εκτός στον ανθρωπισμό μας, την ηθική μας, στη συνείδησή μας, στον πολιτισμό μας. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Μην ξεχνάμε ότι το θέμα της ζωοφιλίας και το θέμα της καλής σχέσης μας με τη φύση και το περιβάλλον δεν είναι θέμα ζωοφιλίας μόνο. Είναι θέμα ανθρωπισμού. Ξαναλέω, είναι θέμα ηθικής. Είναι θέμα, να πω κάτι, είναι αυτό που λέμε ότι η δίαιτα δεν είναι δίαιτα, δεν υφίσταται δίαιτα, είναι τρόπο ζωής. Δηλαδή είναι κάτι αντίστοιχο αυτό. Δεν μπορούμε να είμαστε φιλόζωοι μία μέρα το χρόνο ή μία ώρα την ημέρα. Η φιλοζωία είναι στάση ζωής. Είναι ακριβώς. Έτσι όπως και η σωστή διατροφή ή το διάβασμα πρέπει να είναι στάση ζωής. Είναι έτσι, στάση ζωής. Ή το να αγαπάμε το περιβάλλον. Έτσι, και να μην το καταστρέφουμε, δεν μπορούμε να το αθυμόμαστε την ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος ή όταν εμείς θα κάνουμε μια πρωτοβουλία, μια δράση, καθαρίσουμε την Δία, ας πούμε, για παράδειγμα. 365 μέρες το χρόνο πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά και αυτό να είναι το κομμάτι της ζωής μας. Όπως έλεγε και ο Σβάιτσερ, ότι αν θεωρήσεις ευτελή τη ζωή ενός ζώου, κινδυνεύεις να θεωρήσεις ευτελή και την ανθρώπινη ζωή. Έτσι, έτσι, ακριβώς. Να μιλήσουμε λίγο. Για το σποτ του Υπουργείου Παιδείας, μιας και είστε και εκπαιδευτικός. Ναι. Είναι ένα σποτ το οποίο φτιάξαμε για να προβάλλεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα πλαίσια του άρθρου 18 του νόμου 4039 για να προωθήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των παιδιών περισσότερο πάνω στην ευζοία και την... τα δικαιώματα των ζώων. Μπορούμε να το προβάλλουμε αυτό τώρα? Δημήτρη, αν είμαστε έτοιμοι μπορούμε να το δείξουμε. Και όντως ο Δημήτρης Κουτουλάκης μας λέει ότι είμαστε έτοιμοι και μπορούμε να το δούμε. Πιστεύεις ότι μόνο οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα? Ναι. Είσαι σίγουρος? Μήπως χρειάζεται να αλλάξεις αυτήν την πεποίθηση? Αναγνώρισε πως όλα τα όντα αλληλοεξαρτώνται και πως κάθε μορφή ζωής είναι πολύτιμη, ανεξαρτήτως της αξίας που τις προσδίδουν οι άνθρωποι. Δεν χρειάζεται να είμαστε οικολόγοι ή φιλόζωοι, απλά άνθρωποι. Λοιπόν, πάρα πολύ καλά. Έχουν αποτέλεσμα, θεωρείτε, εκπαιδευτικά ή παιδευτικά αυτού του τύπου τα σποτ? Εάν υπάρχει και η κατάλληλη προώθηση μέσα στα σχολεία από εμάς τους εκπαιδευτικούς, ναι, και υπάρχει. Οι εκπαιδευτικοί περισσότεροι είναι ευαισθητοποιημένοι πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και βοηθάνε εφαρμόζοντας προγράμματα και συνεργαζόμενοι και με εμάς τη Ζωφόρο, εφαρμόζοντας προγράμματα μέσα στο σχολείο για να ευαισθητοποιήσουν και τα παιδιά περισσότερο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για μια ημερίδα λίγο πριν πάμε στην ενότητα της οικονομίας, Δημήτρη, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει εκεί. Καταρχάς να πούμε ότι, να διαβάσω εδώ γιατί δεν τα θυμάμαι πια απ' έξω, το 99% όσων κακοποίησαν ζώο είχαν καταδικαστεί και για άλλα εγκλήματα. Το 100% των ανθρώπων που είχαν διαπράξει σεξουαλική δολοφονία είχαν προηγουμένως κακοποιήσει ζώα. Το 61,5% από αυτούς, το 6% που είχαν κακοποιήσει ζώο, είχαν επιτεθεί και σε ανθρώπους, ενώ το 63,3% των κρατουμένων, λόγω καταδίκης για βία εγκλήματα, έχουν παραδεχτεί ότι έχουν κακοποιήσει ζώα. Αυτό είναι από τις έρευνες της επιστημόνων της αστυνομίας, της ΓΑΔΑ. Και, εν πάση περιπτώσει, ξεκινώντας και πατώντας αυτά τα δεδομένα, κάνουμε μία ημερίδα εισαγγελικών λειτουργών σε συνεργασία με το, και υπό την αιγίδα του Πρίτανη, του κυρίου Πελεγρίνη, στο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Καπετριστριακό στην Αθήνα στις 16 του Φεβρουαρίου, για να αναλυθεί το δικαιικό μας σύστημα πάνω στα θέματα που έχουν να κάνουν με την, με την κοινωνική αποδοχή και τις κοινοτικές οδηγίες πάντα σε σχέση με τα ζώα. Από το εφετείο Κρήτης θα συμμετέχει η κυρία Χρυσογιάννη
Και το κομμάτι το δικό της θα είναι το, ένα από τα πολύ σημαντικά κομμάτια που θα αναλυθούν. Θα μιλήσει ακριβώς για αυτό που είπαμε και στην αρχή, τι σημαίνει παθητική και τι ενεργητική κακοποίηση. Ενεργητική κακοποίηση, με λίγα λόγια, είναι όταν το κρεμάσω, όταν το σκοτώσω, όταν το πυροβολήσω το ζώο. Αλλά παθητική είναι όταν το αλυσοδέσω, όταν δεν το πηγαίνω βόλτα, όταν δεν του έχω καθαρό νερό, όταν δεν το προσέχω γενικότερα να είναι σε ένα περιβάλλον ευζοίας. Είναι πολλά, πάρα πολλά, τα οποία πρέπει να αναλυθούν και στο τέλος της ημερίδας θα έχουμε ένα ψήφισμα το οποίο θα πάει σε όλη την Ελλάδα, στις αγγελίες όλης της χώρας, προκειμένου πλέον ξεκάθαρα να τηρείται ο νόμος 4039, όχι βάσει των φιλοζωικών αισθημάτων ή κουλτούρας του κάθε εισαγγελικού λειτουργού ή αστυνομικού, αλλά βάσει συγκεκριμένων δεδομένων που θα έχουν καταγραφεί. Θα μου επιτρέψεις να πω, αγαπητή Μαρία, ότι τυχαίνει τώρα και έχουμε οπερατέρ εδώ κοντά μας, έναν από τους πιο φιλόζωους. Εγώ θα πω και τον πιο φιλόζωο που βρίσκεται μέσα στο κανάλι, ο οποίος και είχε ένα ατύχημα, όπως βλέπεις, εκεί στην προσπάθειά του να χωρίσει το σκύλο του από ένα άλλο σκυλί, το οποίο επιτέθηκε, κόντεψε να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Ο Γιώργος Τηλιανάκης, βεβαίως, είναι ένας άνθρωπος που έχει δείξει με τον τρόπο του και τη στάση του το πόσο αγαπάει τα ζώα, και νομίζω ότι αυτό είναι και αξιέπαινο και έτσι θα πρέπει να το αναφέρουμε για να αποτελεί και παράδειγμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θέλω να πω ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Λέω για το 13 να έχουμε τουλάχιστον καλές ειδήσεις, τουλάχιστον από το μέτωπο το δικό σας. Ναι, έτσι. Ο αγώνας είναι πάντοτε. Είναι αένας έτσι. Βέβαια, αλλά συνεχίζεται έτσι δυναμικά. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην οικονομία, αφού ευχαριστήσω και εσάς.